αυτό το κακή. Το περιεχόμενο του μνημονίου είναι καλό ή κακό. Γιατί υπάρχει μια δαιμονοποίηση της έννοιας μνημόνια. Δαιμονοποίηση. Είναι βλακώδης αντίληψη, είναι γελία. Ένα μνημόνιο που να έχει μπροστά θετικό πρόσημο, ή μπορεί να έχει αρνητικό. Εκ του περιεχομένου πηγάζει το θετικό ή το αρνητικό πρόσημο. Ένα μνημόνιο που περιλαμβάνει πολιτικές σε αναπτυξιακή προοπτική, δεν είναι κακό, εισέλισε. Ένα μνημόνιο όπως αυτά που ζήσαμε στην Ελλάδα, με κυρίαρχη ευθύνη ούτε του ΝΤΟΥ ούτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με κυρίαρχη ευθύνη των πολιτικών ηγεσιών της Ελλάδας, δεν φταίνε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Τρόικα, η Ευρωπαϊκή Ένωση για το περιεχόμενο του μνημόνιου. Αυτοί αυτό έφεραν και οι κυβερνήσεις και το πολιτικό προσωπικό της Ελλάδας ούτε το διαπραγματεύτηκαν. Εδώ φτάσαμε στο σημείο να μας πούν ότι δεν το διαβάσανε. Οι υπουργοί, οι οποίοι είχαν καθοριστικό ρόλο στο κομμάτι των οικονομικών, είπε: εγώ δεν το διάβασα. Αν δεν το διάβασα, θα το πάρεις όπως ήταν το ότι ήμασταν άλλοι και θα το φας στη μάπα. Η ευθύνη για το κακό περιεχόμενο του μνημονίου βαραίνει ένα και αποκλειστικά το πολιτικό προσωπικό και τα κόμματα που ψήφισαν και διαχειρίστηκαν την Ελλάδα. Γιατί να πρέπει να τα αλλάξουν και πρέπει να σκεφτούν οι τρίτοι το περιεχόμενο, όταν εσύ δεν πας να πεις διαφωνώ, μπορούμε να το πω, τα αλλάξουμε. Η πολιτική είναι συνεννόηση, είναι συμβιβασμός, είναι δούνε λαβήν, είναι επιχειρήματα. Εδώ δεν υπήρξε. Δεν το διάβασα. Ο ένας δεν το διάβασε, ο κ. Κωσκοϊδής, η κ. Κατσέλη το διάβασε 2 ώρες και μετά πήγα σε κανένα πράγματα και το ψηφίσανε όμως. Δεύτερον είναι οι κακοί.